Λοιπόν, έληξε και αυτό το διαγωνιστικό μέρος. Πάμε να δούμε ποια είναι η νικήτρια. Τι λέει ο πίνακας κατάταξης. Α, μάλιστα. Η Μορτασία λοιπόν είναι πρώτη με 12,5 και δεύτερη η Γεωργία με 12,4 βαθμούς. Και αμέσως μετά η Διονυσία με 12. Στην τελευταία θέση η Χριστιανά με 6,5 και μετά η Μιμή με 7. Για 0,1 λοιπόν είναι πρώτη η Μορτασία. Γιατί είναι η φωτιά τριάδα που μας λένε, που αν δεν μου βάζανε οι φίλες μου το 2 που δεν τους άρεσε, θα ήμουν μαζί με την Μορτασία τώρα. Τα βλέπεις? Ναι, η Διονυσία είπε γιατί έβαλες 3 εσύ στη Δώρα. Ναι, και λέμε για ένα βαθμό παραπάνω. Για που μοιράζουμε τους βαθμούς. Άρα καταλήγουμε ότι δεν υπάρχουν οι βαθμοί, η κλίκα. Καταλήγουμε ότι για 0,1 κάποιος μπορεί να πάρει ένα βαθμό επιπλέον για τον καλά και κάποιος άλλος δεν μπορεί. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Μορτασία. Με αυτά και με αυτά είσαι η νικήτρια σήμερα. Πίστευτο. Καλά πήγαινε η Υόρκη και αυτή τη φορά. Και αυτή τη φορά, πάντα πάει καλά. Manifest λοιπόν με τη Νέα Υόρκη, ένα βαθμό επιπλέον για τον καλά και τώρα συγχαρητήρια, κάνεις την πασαρέλα σου. Όπως καταλαβαίνετε, η Μορτασία θα γίνει σαν την Απολεόν με τη Θεσσαλονίκη. Θα πηγαίνει συνέχεια στη Νέα Υόρκη από εδώ και πέρα. Δεν θα βρει άλλο μέρος να πηγαίνει. Μόνο Νέα Υόρκη. Αλλά το ας πούμε περίεργο ή δυστυχές τέλος πάντων για το επόμενο επεισόδιο για τη Μορτασία είναι ότι επειδή υπάρχει δοκιμασία, σε αυτή τη δοκιμασία δεν μπορεί να πάει στη Νέα Υόρκη. Θα μου πεις δεν έχει χιόνια στη Νέα Υόρκη. Θα σου πω έχει χιόνια στη Νέα Υόρκη. Αλλά εκδρομή στα χιόνια μπορεί να πάει στη Νέα Υόρκη. Δεν πιάνεται νομίζω. Πρέπει να πάει σε κάποιο βουνό, έτσι δεν είναι? Μπορεί να θεωρηθεί ότι εκδρομή στα χιόνια πάνε στη Νέα Υόρκη οι άνθρωποι? Πώς σας φαίνεται? Γίνεται? Πιάνεται? Μάλλον όχι. Μορτασία, δεν γίνεται να πάει στη Νέα Υόρκη εκδρομή στα χιόνια. Εκδρομή στα χιόνια λοιπόν είναι το θέμα του επόμενου επεισοδίου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα κορίτσια μας που έκαναν και σήμερα μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και μπράβο σας. Να ευχαριστήσω τους κριτές μου που τόσο πολύ αγαπώ, το Δημήτρη μου, τη Σοφία μου, γελάκια, και το Στέλιο μου και φυσικά πάνω από όλους εσάς. Γεια!